Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο έχω συγκεντρώσει κάποια πραγματάκια τα οποία θα τα δοκιμάσω πρώτη φορά. Όσοι έρχεστε από το Instagram σας τα είχα δείξει πάνω κάτω τι πήρα. Οπότε νομίζω ότι κάνουμε ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ με αυτά που έχω. Και γιατί όχι, λέω να τα δούμε μαζί πρώτη φορά και πώς θα μου φανούν κτλ. Έχω παλέτες σκιών, έχω κλεφαρίδες καινούριες. Έχω ένα προϊόν το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να το αποκτήσω, είναι από Revolution και έχει μέσα τα μπλάσεις. Τέλος πάντων, να μην σας πω ένα-ένα τι έχω. Είναι καινούργια πραγματάκια, θα μπουν σήμερα στο τεστ λοιπόν. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω από μακιγιάζ. Θα το δούμε αυτό μαζί, τι έμπνευση θα μου έρθει. Οπότε ναι, αυτά πάνω κάτω, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σας έφερα σούπερ κοντά. Θα ξεκινήσω, έχω ήδη ενυδατώσει το πρόσωπό μου. Θα ξεκινήσω με primer, θα χρησιμοποιήσω από Makeup Academy το Undress Your Skin, το οποίο είναι, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι flawless skin primer. Η υφή του είναι σαν gel. Θα δείξει πώς θα πάει στο πρόσωπο. Καλέ, το καθρέφτη μου να φέρω. Α, ναι, έχουμε και ένα σπασμένο νύχι. Shit happens. Προς το παρόν μου αρέσει, αλλά θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και με το foundation. Λοιπόν, κάτσε να κάνω τα μαλλιά μου γιατί με ενοχλούνε. Λοιπόν, για foundation σήμερα έχω ένα προϊόν από W7. Είναι το Face Fantasy. Η απόχρωση που έχω εγώ είναι φυσικά η πιο ανοιχτή, είναι η Buff. Λέει ότι έχει matte φινίρισμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συνεχίζω να παίρνω matte foundation, διότι έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν με βολεύουν τόσο. Παρ' όλα αυτά, ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Έχω βάλει αυτή την ποσότητα στο χέρι μου. Νοπός φουγγαράκι, είναι ολοκένουργιο, το πήρα από τα H&M, εμένα γενικά με βολεύουνε του H&M. Wow! Που λέτε, πηγαίνοντας στα W7 της προάλλης για να πάρω την Blazing παλέτα, είχα σκοπό να πάρω και το καινούργιο foundation που έχουν βγάλει, το οποίο ονομάζεται Legend, The Legend, κάπως έτσι. Το οποίο ακούω και ξανακούω ότι είναι dupe της W7 της Estée Lauder. Δεν το έχω δοκιμάσει βέβαια τις Estée Lauder, οπότε δεν θα μπορούσα να κάνω σύγκριση. Αλλά επειδή ακούω πάρα πολύ καλές κριτικές για το W7, πιστεύω πως θα ήταν πολύ ωραίο. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, μου λένε τα κορίτσια, άμα θέλεις κάτι πιο καλλυπτικό, σου προτείνουμε το Face Fantasy. Και είχαν δίκιο μάλλον, γιατί είναι πάρα πολύ καλλυπτικό. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές να σας πω ότι προς το παρόν δεν μου έχει αφήσει ένα cakey αποτέλεσμα. Θα δείξει βέβαια στην πορεία, γιατί είναι και πολύ επίφοβα αυτά τα foundation για μένα, επειδή έχω ξηρή επιδερμίδα. Προς το παρόν όμως είμαστε πάρα πολύ καλά, βλέπετε ότι είναι full κάλυψη. Θα περάσω τώρα σε concealer και όταν είχα πάει στην έκθεση εδώ Θεσσαλονίκη, ανακάλυψα μια εταιρεία που λέγεται Aura. Δεν ξέρω πώς τη λένε, είναι από τη Σερβία νομίζω συγκεκριμένη εταιρεία, έχει πολύ οικονομικά προϊόντα και μου είπαν εκεί πέρα στο στάντερ, παιδί μου, ότι μπαίνουν κυρίως σε φαρμακεία. Ονομάζεται Correct Me Concealer, είναι έτσι η συσκευασία του και εγώ έχω την απόχρωση 304 Fair και πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνει αυτό το προϊόν. Αρχικά ένα μεγάλο μπράβο, γιατί είναι από τις σπάνιες φορές που μπορώ να πω ότι το κονσίλερ είναι ανοιχτόχρωμο, σωστά ανοιχτόχρωμο για εμένα, οπότε μπράβο. Λοιπόν, αποκάλυψη δεν λέει σχεδόν τίποτα, οπότε δεν θα βολέψει καθόλου κοπέλες με λίγο πιο έντονο πρόβλημα στα μάτια, στους μαύρους κύκλους. Είναι αρκετά λεπτό σε υφή, απλώνεται και μπλεντάρεται πανεύκολα, χωρίς καθόλου κόπο. Πιο πολύ θα το συνιστούσα ως ένα προϊόν για λάμψη, για να φωτίσετε ας πούμε τα σημεία που θέλετε. Λοιπόν, για πούδρα σε τα ρίσματος δεν έχω κάτι καινούριο. Θα πάω όμως από την παλέτα Face Contour της Aura επίσης. Έχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Τα συγκεκριμένα τα έχω κάνει swatches και μου άρεσαν πάρα πολύ. Το highlighter δεν γράφει καθόλου. Στα swatches πάντα, δεν τα έχω δοκιμάσει στο πρόσωπο. Έχουμε μία πολύ ωραία ανοιχτόχρωμη μπανανό μπέζ πούδρα και έχουμε και τα δύο πιο σκουρόχρωμα για contouring και bronzer. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτή την πούδρα για να βάλω κάτω από τα μάτια μου, να σετάρω την περιοχή και ας ελπίσουμε να μην με σκουρίνει πάρα πολύ.
Έχω να πω ότι σίγουρα δεν κάνει δουλειά στις λεπτές γραμμές. Δηλαδή, έχω αρκετά έντονες λεπτές γραμμές σήμερα, ειδικά από αυτό το μάτι. Δεν ξέρω γιατί αυτό το μάτι, ίσως από εδώ κοιμάμαι πιο πολύ. Έχω σπάσει πιο πολύ εδώ πέρα. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται στην κάμερα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι για, φυσικά για σετάρισμα, οπότε δεν μπορώ να περιμένω. Θα πάω και σε αυτή την απόχρωση, που είναι το highlighter, και θα κάνω έτσι λίγο ένα γενικό για να δώσω λίγο πιο σάτιν εμφάνιση στην επιδερμίδα μου. Πάμε σε φρύδια τώρα. Προϊόν για φρύδια καινούριο έχω από Catrice το Eyebrow Filler Perfecting and Shaping Gel, το οποίο το πήρα στην απόχρωση 10, gel 020, νομίζω ότι είναι το 020. Τέλος πάντων είναι το ξανθό το ψυχρό. Προφανώς όμως θα πρέπει πρώτα να κάνουμε τα φρύδια μας. Και επειδή λαμβάνω πολύ συχνά ερωτήσεις για τα φρύδια μου, ξέρετε ότι έχω κάνει μνημόνιμο, όμως δεν έχω κάνει το επαναληπτικό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει ξεθοριάσει αρκετά. Θα πρέπει να κάνω δηλαδή το επαναληπτικό για να ολοκληρωθεί το φρύδι μου, αλλά όπως και να έχει, όταν βάζεις make-up και τα λοιπά, ούτως ή άλλως θα θέλει πάτημα αυτό από πάνω, γιατί το make-up το ξεθοριάζει και τα λοιπά. Οπότε μην απορείτε που βάφω τα φρύδια μου, είναι απολύτως φυσιολογικό. Πάμε τώρα στο eyebrow filler που σας είπα πριν από την Catrice. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν είμαι και πολύ κατάλληλη για να το κρίνω, διότι εγώ τι έχω, έχω 5 τρίχες να δαμάσω φυσικές. Παρ' όλα αυτά, αυτές τις 5 τρίχες μπορούμε να καταλάβουμε άμα τις σηκώνει και τις κοκαλώνει έστω και λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ, καλό είναι για τις 3 τρίχες που έχω. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα σε μάτια. Και έχω μία παλέτα την οποία την πήρα εχθές συγκεκριμένα. Εχθές. Ή προχθές. Ή χθες ή προχθές. Είναι από Wycon. Είναι η πρώτη μου επαφή με αυτή την εταιρεία. Η συγκεκριμένη είναι η Wall of Colors. Και είχαμε πάει σε ένα event τις προάλλες που διοργάνωνε η Wycon. Και την είδα και μου άρεσε πάρα πολύ τα χρώματα. Είναι έτσι από μέσα. Και όχι, είναι έτσι η συσκευασία. Και από μέσα είναι αυτά τα χρώματα. Η αρχική της ήταν στα 25-24 κάτι και την είχαν σε έκπτωση γιατί ήταν 2 τελευταία κομμάτια στα 14 ευρώ. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι είναι οικονομική παλέτα γιατί έχει μέσα μόνο 9 pans. Παρ' όλα αυτά, γιατί όχι να τη δοκιμάσουμε μια από την πήρα. Λοιπόν, θα πάρω ένα blending brush, δεν έχω κυριολεκτικά ούτε ένα καθαρό όμως. Παρόλο που πιστεύω ότι αυτό θα βγει πάρα πολύ θερμό, θα βάλω αυτό όμως για transition color. Οπότε κάνουμε. Στην αρχή με το που άπλωσα τη σκιά μου έκανε κενά, μόλις πίεσα το πινέλο μου παραπάνω, άρχισε το σωστό blending. Από ό,τι βλέπετε δηλαδή είναι πολύ ωραία η συνοχή του. Έχει και ονομασίες, οπότε αυτή που χρησιμοποίησα ονομάζεται Malindi. Ελπίζω να μην το σκότωσα. Και τώρα θα περάσω στο New Delhi, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα σήμερι από ό,τι βλέπω, το οποίο έχει όμως πολύ ωραία κοκκινοπή έτσι, essence. Για να δούμε λίγο πώς γράφει, με το ίδιο πινέλο. Γενικά, ενώ στα παν φαίνονται πολύ έντονα, είναι λίγο πιο απαλές οι αποχρώσεις στα μάτια. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είναι καλή η παλέτα, απλά γράφουν πολύ διαφορετικά. Θα κρατήσω λοιπόν σε αυτό το σημείο, εξωτερική γωνία λοιπόν, χτίζω το χρώμα. Θα καθαρίσω λίγο εδώ με το σφουγγαράκι. Και θα πάρω λίγο ακόμα από την Malindi και θα πάω εδώ για να σβήσω λίγο, να υπάρχει έτσι λίγο μια ωραία μετάβαση. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσω το concealer που χρησιμοποιήσαμε πριν από Aura και θα πάω λίγο να βάλω εδώ και με ένα πινελάκι flat, super συνθετικό, όπως κάτι τέτοιο ας πούμε. Θα πάω λίγο και θα κάνω σε αυτό το σημείο λίγο έτσι ένα cut crease.
Και αφού καθαρίσαμε λίγο το μάτι, πάω τώρα να περάσω στην απόχρωση Oslo, που η αλήθεια είναι ότι είναι η μοναδική απόχρωση η οποία με ιντριγκάρει τόσο πολύ στο μάτι. Wow. Γράφει πάρα πολύ έντονα και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη. Καλό το αποτέλεσμα, αλλά ας το δώσουμε ένα boost παραπάνω. Θα χρησιμοποιήσω το Pro Base Fixing Mist από τη Makeup Academy. Είναι και αυτό καινούργια αγορά. Θα τοποθετήσω λίγη σκιά στο πινέλο μου και θα πάω και θα το βρέξω λίγο το πινέλο. Καταπληκτικό. Ελπίζω να μπορείτε να καταλάβετε λίγο τον ενθουσιασμό μου. Πάρα πολύ χαίρομαι. Χρησιμοποιήσω την απόχρωση Λαβάνα, η οποία είναι αυτή. Είναι ένα καφέ το οποίο κοκκινίζει και θα στηριχτώ λίγο εδώ έτσι στην εξωτερική γωνία για να δώσω λίγο βάθος παραπάνω. Τώρα, πήρα κάτι καινούργιες αποχρώσεις metal σκιές από την Essence. Πήρα μία χρυσή και μία ασημή. Είναι από τη σειρά Metal Shock, η 05 Moon Dust. Έρχεται σε αυτή τη μορφή. Φορώ αυτό το πέρα το πινελάκι, θέλουμε ένα τέτοιο πολύ ακριβίας. Θα βουτήξω στην σκιά. Και ο Θεός βοηθός, είναι πρώτη φορά που θα κάνω ένα τέτοιο εγχείρημα, οπότε ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι κάνει μπαμ, ότι γράφει πάρα πολύ έντονα και είναι ένα προϊόν το οποίο κάνει κάτω από 4 ευρώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα το αφήσω έτσι προς το παρόν και θα πάω τώρα στο κάτω κομμάτι του ματιού. Φυσικά θα χρησιμοποιήσω το New Delhi για να αρχίσω να κάνω την μετάβαση σωστή στο κάτω κομμάτι του ματιού με το πάνω. Και αυτό που θα κάνω στη συνέχεια είναι να χρησιμοποιήσω ένα λευκό μολύβι από την Essence, είναι το Casual Pencil στην απόχρωση White. Εγώ κοιτάω αλλού και αλλού. Και αφού ολοκληρώσαμε τα μάτια και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, έχω τώρα κάτι καινούργιες λεφαρίδες. Η πρώτη είναι αυτή και είναι από τα H&M και έχει μέσα 3 ζευγάρια στη τιμή των 8 ευρώ και είναι και οι 3 διαφορετικές. Και πήρα να δοκιμάσω και αυτή από την Essence, που είναι έτσι από μέσα. Νομίζω θα πάω στις Essence. Είναι μέσα τη δική του κόλλα. Φοβάμαι λίγο, αλλά θα χρησιμοποιήσω τη δική του κόλλα για να δούμε και άμα είναι καλή. Οι βλεφαρίδες είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι πολύ δραματικές από ό,τι βλέπετε. Λεπτές και τα λοιπά, η κόλλα απίστευτη, κολλάει κατευθείαν, οπότε πρέπει να είστε γρήγορες. Τώρα πάμε να περάσουμε σε ζέσταμα. Θα χρησιμοποιήσω την Face Contour από την Aura που χρησιμοποιήσαμε και πριν. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε πολύ θερμό, ούτε πολύ ψυχρό, είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Θα πάω σε αυτή την απόχρωση και θα κάνω τα ζεστάματά μου στο κούτελο. Και τώρα πάμε σε μια παλέτα η οποία είναι από Makeup Revolution. Είναι η Blush, έτσι λέγεται, Ultra Professional Blush Palette. Έχει μέσα πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Το είναι Rouge Highlighter και αυτό είναι κανονικό highlighter. Και όλα τα άλλα είναι πράγματα αποχρώσεις που μπορείς να παίξεις για rouge. Αλλά εγώ αν είδα κάτι τέτοια πολύ έντονα χρώματα και τα βάζω και για σκιά. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο μακιγιάζ θα πάρω αυτό το χρώμα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω για να ζεστάνω λίγο ακόμα αυτήν εδώ πέρα την περιοχή. Και το ρούς θα το βάλω αφού χρησιμοποιήσω highlighter. Και για highlighter, παιδιά, έχω ένα προϊόν. Είναι το Unicorn's Heart. Το βάζω εδώ για να το δείτε. Είναι το A Rainbow Highlighter Made by Unicorns. Και παιδιά, από μέσα είναι έτσι. Θα κάνω αυτή τη κίνηση και δείτε λίγο τι βγάζει. Δηλαδή τώρα εγώ, τι να πω, κοιτάξτε εδώ.
Παιδιά, εντάξει. Ορκίσου να μην χωρίσουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Θα πάρω αυτήν εδώ πέρα τη ροδακινό κάτι απόχρωση, να δω πώς θα πάει λίγο. Και άμα δω, α, όχι, μια χαρά γράφει, τέλεια. Θα έλεγα ότι θα χρησιμοποιούσα μια πιο έντονη, αλλά γράφει πάρα πολύ ωραία, οπότε ίσα έτσι να δώσουμε μια έξτρα ζωντάνια, ρε παιδί μου, σε αυτά τα μαγουλάκια. Μήπως δώσαμε πολύ ζωντάνια, τι λέτε κι εσείς, δεν είναι σαν να έχω πυρετό ξαφνικά. Τι κάνουμε τώρα, θα σβήσω λίγο με το σφουγγαράκι εδώ. Έχω δύο προϊόντα τα οποία είναι από την Catrice, είναι από τη σειρά Matte Lip Cream. Τα συγκεκριμένα προϊόντα μου τα στείλανε, οπότε δεν είναι καινούρια, αλλά δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ, οπότε είναι first impression. Και επειδή είναι κρεμώδες, πρώτον δεν θα μείνει σταθερό στα χείλη όπως ένα κανονικό liquid matte lipstick, αλλά νομίζω πως θα χρειαστώ σίγουρα ένα μολύβι για περίγραμμα, γιατί έχω ήδη γίνει χάλια. Οπότε θα ολοκληρώσω το θέμα του κραγιόν και θα επιστρέψω. Λοιπόν, αυτό που χρησιμοποίησα είναι στην απόχρωση mousse au chocolat και τώρα θα πάω στην απόχρωση καφέ au lait. Ελπίζω να μην τα σκότωσα και αυτά. Και θα τα χρησιμοποιήσω σε αυτά τα σημεία. Και θα το διατηρήσω έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που έβγαλα. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, πάμε τώρα για να φιξάρουμε όλο το πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που σας έδειξα πριν από την Makeup Academy, το Pro Base Fixing Mist. Έχει πάρα πολύ επιθετικό σπρέι. Έτσι λέγεται, ναι. Οπότε προσοχή. Και αυτό είναι ολοκληρωμένο το μακιγιάζ. Εμένα προσωπικά, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε ναι, κάπως έτσι θα το κλείσω το βίντεο. Ελπίζω, παιδιά, να σας άρεσε και να μπορέσω να σας δώσω να καταλάβετε άμα κάποια από αυτά τα προϊόντα ίσως θέλετε να τα αγοράσετε, άμα αξίζουν κτλ. Προφανώς και είναι πάντα δικές μου προσωπικές πρώτες εντυπώσεις. Μπορεί σε κάποιον άλλο να βολέψει, μπορεί σε κάποιον όχι. Όπως και να έχει, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Αφήστε μου κάτω σχόλιο ό,τι θέλετε να συζητήσουμε φυσικά. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια.